Στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τώρα θα αρχίσουμε μία σειρά ομιλιών από ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τη Φιλοκαλία που το εκδίδουν από τα κουφάλια Θεσσαλονίκης κάποιοι μοναχοί ή μοναχές, το οποίο είναι πολύ ψυχοφελές και θα φωτίσει τα μυαλά των σύγχρονων Ελλήνων και χριστιανών που πέφτουν σε πολλές πλάνες, όπως των αρχαιολατρών, όπως των γνωστικών, όπως του οικουμενισμού, όπως διαφόρων άλλων συγχρόνων αιρέσεων, και θα δούμε εδώ πώς πρέπει να πορεύεται κάποιος με το ορθόδοξο πνεύμα χωρίς να πλανηθεί καθόλου, ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες και μόνο. Και ας αρχίσουμε από τον πρόλογο. Φαίνεται ότι ορίμασε ο λογισμός να γραφεί ένα βιβλίο με το φλέγον και πάντοτε επίκαιρον θέμα γνώσης και άγνοια. Είναι ένα θέμα θεωρητικών και συγχρόνως πρακτικών, πανανθρώπινων, διότι πάντες οι άνθρωποι είναι γνωστικά όντα. Επίκαιρον διότι και στην εποχή μας η δίψα για τη γνώση είναι φλέγουσα και αφόρητος. Απασχολεί όλους, διότι όλοι πάσχουμε από ατέλη γνώση και συγχρόνως από πολλήν άγνοια. Αφορά όλους, διότι η γνώση, η αληθής, η πνευματική γνώση είναι η θύρα της Βασιλείας του Θεού. Αυτή η αιώνια ζωή. Αυτή εστίν η αιώνια ζωή είναι αγιγνός κουσίσε των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ιωάννου Ιώτα Ζήτα 3. Η πνευματική και απλανής χωρίς πλάνη γνώσης είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την πάμφωτο γνωστική αίσθηση είχαν αποκτήσει μετά από επίμονων προσευχήν και πολύ μοχθών άσκησιν και πολύτεκτον ταπείνωσιν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Περί αυτής της υπερφύσης γνώσεως μας ομιλούν μέσα εις την Φιλοκαλία. Σήμερα παρατηρείται ότι πρώτον οι άνθρωποι περιστρέφονται νοερός και δαψιλός, για να μην είπαμε μανιωδός, περί μίαν μόνο πλευράν της γνώσεως, περί την τεχνολογητικήν, φυσιοκρατικήν ηλιστικήν γνώση. Είναι μονοδιάστατη. Δεν γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος ως θεόπλαστον και θεόμορφωνόν έχει το τριαδικόν της γνώσεως κατά τους Άγιους Πατέρες, μέσα εις το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη των γνώσεων. Δηλαδή έχει το νοερόν, το λογικόν και το αισθητικόν. Με το τριαδικόν αυτό χάρισμα εφεύρε και ανέπτυξε και αναπτύσσει το απεριόριστον πλήθος των τεχνών, των επιστημών και των γνώσεων, κατασκευάζουν πράγματα που δεν υπήρχαν, όχι βέβαια από το μηδέν, διότι αυτό μόνον ο Θεός το κατορθώνει. Οι άνθρωποι λοιπόν ασχολούνται μόνο με τα χτιστά φώτα της τεχνολογίας, χωρίς να γευτούν την άχτιστον γνώση των Αγίων της Ορθοδοξίας. Και ενώ πολλοί είναι δυνατόν να θεωρούνται τέρατα γνώσεων, ποικίλων και διαφόρων, επιστημονικών, εγκυκλοπαιδικών, τεχνολογικών, πληροφορικής, είναι δυστυχής, διότι αγνοούν την πρώτη αιτία όλων των επιστημών και όλων των τεχνών, που είναι το Άγιον Πνεύμα. Δεύτερον, υπάρχει μία μερίς ανθρώπων οι οποίοι ερώμενοι επάνω από την ύλη και την τεχνοκρατία, για να μην παγιδευτούν στα φρικτά όντως δεσμάτων, πίπτουν στο χαντάκι της πλάνης και αυτοφυλακίζονται στο κλουβί του εγώ, παρόλο που λέγουν ότι παλεύουν να ελευθερωθούν από τον εγωκεντρισμό. Εν ονόματι μιας κάποιας ψυχολογίας ή φιλοσοφίας εσωτερισμού ή αυτογνωσίας με ινστιτούτα και εξαρτήσεις, πολυπίκυλες με γνωστικά βιβλία και ασκήσεις νοερές, διαλογισμούς και σωματικές, γιόγκα, διψούν την κάθαρση των φωτισμών, την αυτολύτρωση, την ένωση με το Θείον χωρίς Χριστόν, χωρίς αρχέτυπον, μέσα στα πολυδέδαλα κανάλια και στις ασφιχτικές σύραγγες των δυτικών ψυχολογιών, των φιλοσοφιών, των ανατολικών στοιχείων της γνώσεως, νεογνωστικές ή αποκρυφιστικές ομάδες, προμασονικές, Rotary, Lysons, προσκοπισμός ή μασονικές οργανώσεις. Τρίτον, στο σκότος της άγνοιας δεν είναι βεβηθισμένοι μόνο οι ανωτέρω. Είναι και όσοι ζουν στην ομίχλη, στην επιφάνεια, στην ημιμάθεια, στην αυτάρκεια, στην επιδιαρμική γνώση των θείων αληθινών περί του Θεού,
περί του ανθρώπου, περί του κόσμου, δεινώνει άγνοια και είναι δεινότερον όταν συνυπάρχει η έπαρση, η ίση, η επίδειξη συνεζευγμένε με την ημιμάθεια ή την θρησκοληψία. Τέταρτον, το σκότος της αγνίας και μακράν της αληθούς γνώσεως είναι όλοι οι αιρετικοί στους οποίους βλέπουμε διεστραμμένα ή κατεστραμμένα τα γνωστικά κριτήρια της αλήθειας και της γνώσεως. Οφείλουμε να έχουμε την γνώση με περισσότερον φόβο μήποτε ευρεθεί κανένα πονηρόν δόγμα μέσα στην ψυχή ικανό να την κολλάσει και χωρίς άλλη αμαρτία, λέγει ο Μεγάς Βασίλειος Πέμπτο. Μία δεξιόμορφο πλάνη και αυταπάτη, μερικοί πλανεμένοι εμπέζονται από το πονηρό πνεύμα και θεωρούν ότι βλέπουν οράματα πριν οι σέτοι καθαριστούν και εκλαμβάνουν δαιμονικάς από τα πάθη ενεργίας ως θεϊκάς πλανόμενοι και πλανώντες των λαών του Θεού, όπως είναι οι φωτισμένες και κάποιοι άλλοι οι οποίοι από ίση πιστεύουν ότι είναι εκλεκτοί του Θεού και βλέπουν σημεία, βλέπουν οράματα, βλέπουν ότι είναι προφήτες του Θεού και κάτι τέτοιες δαιμονικές πλάνες της ίσεως, τα οποία η Φιλοκαλία και ο Άγιος Ιάννης Κλίμακος και πολλοί Άγιοι τα απορρίπτουν. Έκτον, τέλος, τους άμυρους πνευματικής εμπειρικής εμπράκτου γνώσεως συγκαταλέγονται σε αυτούς τους αμύρους την εποχή μας, οι λεγόμενοι θεολόγοι και θεολογίνες, που εισέρχονται στα πανεπιστήμια και εξέρχονται πτυχιούχοι, τυφλοί των τενού και όματα. Άγευστοι και ανέστητοι και ανέραστοι του υψηλού χαρίσματος της θεολογίας, εγκεφαλικά όντα νούμερα των μηχανών κομπιούτερς, θύματα της συνεχιζομένης δυτικόπληκτης τακτικής της πανεπιστημιακής λεγόμενης θεολογίας. Η τέλεια γνώση περί του πρώτου αγαθού και της πρώτης αιτίας περί των λόγων των όντων δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί στην περιορισμένη διάρκεια του βίου τούτου και από την πεπερασμένη φύση του ανθρώπου. Η τέλεια γνώση θα είναι γνώρισμα και σφραγή σε αιωνίου ζωής. Άρτι βλέπομεν εν εσόπτρο και ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Α Κορινθίους Ι 12. Ωστόσο και εκεί οι γνώσεις όπως και η αγάπη όπως και η τελειώδης είναι ατέλεστος, δεν έχει όρια και τέλος. Ο άπειρος νους ο Θεός γνωρίζεται από τον πεπερασμένο νου του ανθρώπου σχετικός, όχι απολύτως, γνωρίζεται αγνώστος. Η αληθής γνώση του Θεού εισέρχεται εντός του γνώτου της αγνωσίας. Αλλά ενώ ο Κύριος είναι ακατάληπτος και αμέθεκτος στην ουσία του, είναι καταληπτός και μεθεκτός στις ενέργειές του. Η αίρεση της δύσεως θέλει τον Θεόν απρόσιτον, ανέπαφων, χωρίς καμία κοινωνία με τον άνθρωπο. Εν αντιθέσει προς την Ορθοδοξία, η μίση εκ των ενεργειών γνωρίζει λέγομε τον Θεό. Εγάρ ενέργεια αυτού προς ημάς καταβαίνουσιν, Μέγας Βασίλειος. Ελπίζουμε ότι και το παρόν θα φωτίσει. Όμως έχουμε και κάποιους άλλους οι οποίοι πλανώνται, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει στην αίρεση των γνωστικών. Ποια είναι η αίρεση των γνωστικών κατά των Ευεργετινών 16η υπόθεσης, που μας αναφέρει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, ότι η αίρεση των γνωστικών συνίσταται εις φιλοσοφικάς και εις χριστιανικάς ενίας μεμειγμένες μεταξύ τους. Οι αρχαιολάτρε λέγουν ότι εμείς πάμε με το λογικό του νου, με την ορθή λογική. Ενώ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πηγαίνουμε με την ταπείνωση, με το Σταυρό του Χριστού, με την ευλάβεια και την ευσέβεια εις την προσευχή. Διότι άλλος καταργούμε το Σταυρό του Χριστού. Σε αυτό εδώ το πέμπτο τεύχος των φιλοκαλικών σελίδων θα βοηθήσει στην προσέγγιση των φιλοκαλικών μας θησαυρών. Περί της θείας γνώσεως ο δε φιλόθεος αναγνώστης μας ας εύχεται περί του φιλοαμαρτήμονος υποφαινομένου κοπιάσαντος και γράψαντος.